μαζί σας 24 ώρες το 24ωρο γεμάτα από μουσική και από τις εκπομπές μας. Συντονιστείτε στο καλύτερο ιντερνετικό ραδιοφωνό της χώρας. COVID-19 Radio. Συντονίσου και εσύ μαζί μας. Αυτή την Παρασκευή, 26 Ιούνιου, 10 το βράδυ. Η Acid Death στην εκπομπή Zion's Extreme Mix. Κυρίες και κύριοι, ο Σάββας Μπετίνης στο Acid Death σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Χρήστο Δούκα. Αυτή την Παρασκευή, 26 Ιούνιου, 10 το βράδυ, Σάββας Μπετίνης και Acid Death, μόνο στο COVID-19 Radio. Συντονιστείτε. Αυτό το Σάββατο, 27 Ιούνιου, η ολέθριο ρήγμα στην εκπομπή Zion's Extreme Mix. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος τον ολέθριο ρήγμα σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλη στο Χρήστο Δούκα. Αυτό το Σάββατο, 27 Ιούνιου, Νίκος και ολέθριο ρήγμα μόνο στο COVID-19 Radio. Συντονιστείτε. Zion's Extreme Mix. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 η ώρα ο Χρήστος Ντούκας μόνο στο COVID-19 Radio. Tune in. This Friday, 26th of June, 10 o'clock in the night, Acid Death on Zion's Extreme Mix. Ladies and gentlemen, Savvas Betinis of Acid Death on a special interview. This Friday, 26th of June, 10 o'clock in the night, Savvas Betinis of Acid Death, only on COVID-19 Radio. Stay tuned. Κυρίες και κύριοι, ο Χρήστος Δούκας.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος ο Δούκας και είναι η εκπομπή Zion's Extreme Mix. Είστε συντονισμένοι στον COVID-19 Radio. Δεν έχω βέβαια και την καλύτερη της εικόνας για το τι ακριβώς ήχο έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα όσοι ακούτε, να κύριος ο Φάνης, δικός μας άνθρωπος, να βοηθήσει αν έχουμε κάποιο θεματάκι με τον ήχο. Θα ήθελα να σας καλησπερίσω σήμερα, μεγάλη μέρα, 26 Ιουνίου. Και 26 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή, μεγάλη μέρα γιατί έχουμε κοντά μας, θα έχουμε μάλλον κοντά μας, θα ακούσετε μία συνέντευξη, θα έχουμε με τον Σάββα Μπετίνη, τον AC Death. Εντάξει, εγώ λίγο παλιακός ρε παιδί μου, αυτό το καμιά φορά το λέω AC Death, είμαι επηρεασμένος από εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, είναι η AC Death και ο Σάββας ο Μπετίνης βέβαια είναι ένας, ας με επιτραπεί η έκφραση, είναι ένας πυλώνας της ελληνικής σκηνής. Έχω πλήρη επίγνωση του τι ακριβώς λέω, κυρίες και κύριοι. Ένας πυλώνας λοιπόν της ελληνικής σκηνής, εμπλέκεται σε πολλά ωραία πράγματα που αφοράνε την σκηνή μας και την μουσική μας. Οπότε με αυτόν λοιπόν, με έναν βετεράνο, για να μην τον αποκαλέσω γερόλικο, βετεράνο αλλά πάνω απ' όλα φίλο και προσωπικό μου φίλο, με αυτόν θα έχω σήμερα την δυνατότητα να συνομιλήσω για όλους εσάς και να απολαύσετε την κουβέντα που θα έχουμε, γιατί θα πούμε ωραία πράγματα σήμερα, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το ωραιότατο αφιέρωμα στους AC Death, έτσι όπως πρέπει να ξεκινήσουμε. Ξέρετε πολύ καλά τι δουλειά κάνουμε με τα αφιερώματα. Είναι αλήθεια ότι το δουλέψαμε το θέμα καλά για να έχουμε το καλύτερο δυνατόν σήμερα για εσάς. Έτσι λοιπόν, με το καλύτερο δυνατόν θα ξεκινήσουμε. 1990, demo, πρώτο, Rotation of Insanity. Μέσα από εκεί θα ακούσουμε το ομώνυμο. Απολαύστε το, παιχταράδες μου. Λοιπόν, έτσι ξεκινάμε με Rotation of Insanity από εκείνο το demo του 1990. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που είστε αυτή τη στιγμή συντονισμένοι στο COVID-19 Radio και ακούτε βέβαια την εκπομπή Extreme Mix. Είμαστε εδώ πέρα σήμερα γιατί έχουμε ένα φοβερό αφιέρωμα στους AC Death, έτσι όπως αρμόζει και έτσι όπως ξέρουμε να κάνουμε στα αφιερώματά μας. Βασικά ήθελα να στείλω χαιρετίσματα στον συμπαραγωγό, τον Χρήστο τον Μαραγκόζη, ο οποίος είχε εκπομπή πριν από μένα. Ήταν και η τελευταία του, όπως ήταν και η τελευταία και του Μπουλέντ σήμερα. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, γιατί ο COVID-19 μπαίνει στον πάγο από την Κυριακή το βράδυ, οπότε θα σταματήσουμε για λίγο τις εκπομπές μας, να ξεκουραστούμε, να περάσουμε έτσι ένα ωραίο και ευχάριστο καλοκαίρι. Όμως και σήμερα αλλά και αύριο έχουμε μοναδικούς καλεσμένους εδώ πέρα για όλους εσάς. Σήμερα έχουμε το Σάββα τον Μπετίνη, όπως είπαμε, έναν άνθρωπο πολυπράγμων, μια πολυσχηδής προσωπικότητα θα τον χαρακτηρίζαμε εδώ στον ελληνικό χώρο και όχι μόνο. Έχουν κάνει αρκετά πράγματα θα λέγαμε και στο εξωτερικό. Βέβαια μια μπάντα η οποία πάντα ήταν εκεί στο prog, στο τεχνικό θα λέγαμε death, thrash, ένα τέτοιο πράγμα. Πολύ καλό και πολύ ευχαρίστο με τα 30 χρόνια τους βέβαια, γιατί είχαμε και νέα κυκλοφορία το 2019, το Primal Energies, κυρίες και κύριοι. Καλό είναι να το προμηθευτείτε, μιλάμε για δισκάρα, έτσι, οπότε φανταστείτε 30 χρόνια μετά τι παίζουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να δούμε όλη την πορεία τους, από την αρχή μέχρι το τέλος. Για όλους εσάς, έτσι όπως προσέχουμε πάντα να κάνουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε χρόνια μετά. Θα την πούμε αυτήν την ιστορία και μάλιστα για να είμαι ειλικρινής θα ήθελα αυτήν την κουβέντα να την κάνουμε και με τον Σάββα λίγο για να μας το διευκρινίσει αυτό το πράγμα. Αφορά εκείνο το άλμπουμ το Balance of Power του 92. Μέσα από εκεί πέρα, το οποίο κυκλοφόρησε αργότερα βέβαια, θα εξηγήσουμε τι έχει γίνει. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι του Balance of Power, είναι αφιερωμένο για όλους εσάς. Εδώ
είμαστε κυρίες και κύριοι και εσείς συντονισμένοι στον COVID-19 Radio, αλλά και εμείς σήμερα στα καλύτερά μας. Γιατί ξεκινάει το καλοκαιράκι, θα μπορέσουμε έτσι να ξεκουραστούμε, να πάρουμε μια ανάσα. Είναι η αλήθεια ότι όλο αυτό το διάστημα ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα και με τον σταθμό, αλλά και με τις εκπομπές τις συγκεκριμένες. Οπότε καλό είναι να χαλαρώσουμε. Από 1 Σεπτέμβρη βέβαια θα δούμε που θα τα πούμε και πώς θα γίνει το όλο πράγμα, πάντως σίγουρα θα τα πούμε, θα έχει συνέχεια. Ήδη είναι πάρα πολλές οι εντός εισαγωγικών αιτήσεις, οι φιλικές θα λέγαμε προσμονές ανθρώπων και μπαντών και συγκροτημάτων για την επερχόμενη και για τη νέα σεζόν. Δεν θα αποκαλύψω τώρα τίποτα, απλά να ξέρετε ότι θα μπούμε δυναμικά από τον Σεπτέμβρη ξανά. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Το 1993 κυκλοφόρησαν ένα, το πρώτο θα λέγαμε, εκείνα είναι τα χρυσά χρόνια για μένα της Μολόν Λαβέ, ήταν το 7-inch, το Apathy Murders Hope. Θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι, το οποίο είναι και κομματάρα. Εγώ το θεωρώ είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Τα μηνύματά σας είναι πολλά, είστε ήδη πάρα πολύ μέσα που ακούτε, βλέπω, έχω αυτή τη στιγμή εικόνα, είναι πολύ καλό αυτό. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Εύη, στον Νίκο, καλά στο Φάνη, εντάξει αναφερθήκαμε, και στους Χρήστους βέβαια, τον Ρίγα και στον Μαραγκόζη. Η Εύη και ο Νίκος πιστοί βέβαια ακροατές από τις πρώτες μέρες μας. Ωραία, βλέπω και τα μηνύματά σας στο Facebook, μπορούμε να συνεχίσουμε, να ξέρετε ότι σε λίγο θα έχουμε, όπως έχουμε υποσχεθεί, ζωντανά τον Σάββατο Μπετίνι. Και πάμε λοιπόν, Apathy Murders Hope. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούσαμε αυτή την κομματάρα, το Apathy Murders Hope, και εδώ πάμε σε μια άλλη ιστορία, το οποίο και αυτό θα πρέπει να το, μάλλον λίγο να το διευκρινίσουμε, δεν είναι τίποτα. Αναφέρομαι βέβαια στο Split, σπλιτάρα έτσι, με αβούλστ, έτσι, μπαντάρα θανάτου. Λοιπόν, εκείνη την εποχή, κυκλοφοριάρα, εμείς θα ακούσουμε κάτι από εκείνο. Βέβαια, αυτό ήθελα να πω, θα ακούσουμε το re-recorded, το συγκεκριμένο, το Misled θα ακούσουμε, re-recorded όμως από το 2013. Έτσι, για να το πιάσουμε λίγο καλύτερα και να δούμε πώς έγινε re-recorded το συγκεκριμένο, το οποίο είναι και μεγάλο έπος σαν τραγούδι. Θα ήθελα να στείλω και τα χαιρετίσματά μου εκεί στον Σάβα και στην παρέα του που μας ακούει, το Σάβα τον Νικολαίδη. Πάμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο COVID-19 Radio. Ακούτε την εκπομπή Zion's Extreme Mix για άλλη μια Παρασκευή, όπως εδώ και 3-3,5 μήνες κοντά, ανελιπώς κοντά σας. Έχουμε κάνει τα καλύτερα εδώ πέρα και έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές με όλους εσάς. Οι περισσότεροι που είστε σήμερα συντονισμένοι εδώ πέρα είστε από την πρώτη στιγμή κοντά μας και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Σήμερα είναι εξαιρετική μέρα γιατί έχουμε την τύχη να συνομιλούμε με τον Σάββα Μπετίνι και έτσι όπως τον χαρακτηρίσατε εσείς οι ίδιοι τώρα μέσα στο chat, τον άρχοντα της κονσόλας λοιπόν. Θα τα πούμε, όλα αυτά θα τα πούμε, να είστε σίγουροι, καθώς επίσης μπορείτε να στείλετε και τις ερωτήσεις σας. Είμαι σίγουρος ότι ο Σάββας δεν θα έχει κανένα πρόβλημα το να απαντήσει τα πάντα. Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα σε συνάδελφο ραδιοφωνικό σταθμό, στο Entropia, στο Metal Entropia και στον Γιώργο εκεί πέρα που μας ακούει. Ωραία πράγματα, η σκηνή πρέπει να είναι ενωμένη και εμείς είμαστε από τους πρώτους που το προάγουμε αυτό το πράγμα. Άλλωστε νομίζω ότι είμαστε καθαρά ενωτικοί και σαν τύποι ούτως ή άλλως. Λοιπόν, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε με ένα bonus το οποίο δεν υπήρχε στο αρχικό το Split, ναι μεν, αλλά το ξανακάνανε re-recorded από εκείνη την εποχή. Επίτηδες θα βάλω αυτό και πάνω σε αυτό θα καλέσουμε και τον Σάββα για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Πάμε να ακούσουμε το Balance of Power από εκείνη την εποχή, αλλά re-recorded σε 2013. Yeah.
μεγάλη μας χαρά που σε έχουμε κοντά μας σήμερα και τιμή συνάμα. Καλημέρα, παιδιά. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους. Καλά, εμείς έχουμε βρεθεί κατά καιρού σε διάφορες φάσεις. Ήμουνα ιδιαίτερα τυχερός όταν σε γνώρισα σε μια πολύ περίεργη τότε χρονική περίοδο για τους crossovers. Σε γνώρισα περίπου, αν θυμάμαι καλά, το 2003-2004. 2004 ήταν. Και θυμάμαι και το σκηνικό κιόλας. Άμα θες να το πούμε και στον αέρα. Να το πούμε, να το πούμε. Για πάμε. Πέσατε live με τους crossover στο ΟΑΝ 2004. Ήταν σε διοργάνωση, αν θυμάμαι καλά, της Lizzy Rider. Α, μπράβο. Για την προώθηση του. Όχι του Over the Cross. Του Δόγμα τότε. Μπράβο. Του Δόγμα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μόλις είχες κατέβει από τη σκηνή, κάτι είχε συμβεί, δεν ξέρω τι, κάτι δεν είχε πάει καλά τέλο πάντων και είχες κατέβει με κάτι νεύρα. Και ήμασταν μάλιστα τότε με τον Κώστα τον Αλεξάκη, τον drummer, τότε που ήμασταν μαζί στους Σκηνέτη. Στους Σκηνέτη. Και σε πλησιάζει ο Κώστας και σου κάνει μπράβο, φίλε, ωραίος, ξέρω εγώ. Σε φάση καλά παίξατε. Και γυρίζει με ένα ύφος έτσι ιδιαίτερα έτσι, όχι εκνευρισμένο να πω, μάλλον ξέρω εγώ ότι ξέρει κάτι, άσε με τώρα, ας πούμε, στην ησυχία μου. Ναι, όχι, φίλε, εσύ είσαι ωραίος, εγώ δεν ήμουν καθόλου. Χαλασμένος, ήταν απαρεξήγητα, έτσι. Ωραίο. Απλά κάτι δεν είχε πάει καλά. Από εκεί δόθηκε η αιτία για φωνή και είχαμε γνωριστεί. Από εκεί όντως γνωριστήκαμε και μετά βέβαια έχω την εντύπωση ότι ξαναβρεθήκαμε. Βέβαια, εγώ σας έχω πετύχει, εσένα τουλάχιστον προσωπικά, σε φάσεις κυρίως Kinetic. Εκείνη την περίοδο, την οποία θα την αναλύσουμε και αυτή την περίοδο. Σωστά. Όμως, όταν σε πρωτογνώρισα, ήξερα ήδη ποιος ήταν ο Σάββας ο Μπετίνης, ήξερα ήδη την πορεία των AC Death. Εγώ είμαι νοσταλγός, για να είμαι ειλικρινής, των πρώτων ετών της μπάντας, όχι ότι τώρα δεν... Απλά εκείνα τα χρόνια ήταν αλλιώς και γράφανε και αλλιώς μέσα μας. Τώρα καταλαβαίνεις. Ήταν σίγουρα διαφορετικά. Άλλες εποχές και γράφανε και διαφορετικά μέσα μας, ίσως και λόγω ηλικίας, θα έλεγα. Θέλω λίγο να το πιάσουμε από την αρχή, Σάββα, το θέμα. Φτιαχτήκατε το 89, λοιπόν, και έχουμε το 90 έχουμε την κυκλοφορία του πρώτου demo. Βάλε μας λίγο σε όλη εκείνη την ατμόσφαιρα της εποχής. Πώς προχώρησε σιγά-σιγά, πια ήταν εξ αρχής τα όνειρά σας προφανώς για κάτι μεγάλο, γιατί φαίνεται ότι ακόμα και από το πρώτο το demo φαίνονται, ρε παιδί μου, ότι είναι τεχνική μπάντα, δεν είναι τώρα ό,τι να είναι. Η αλήθεια είναι πως φυσικά το 1989 τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά από ό,τι υπάρχει, από οτιδήποτε γνωρίζουμε σήμερα, έτσι. Η τότε ομάδα, γιατί φυσικά από τότε μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα έχω απομείνει εγώ και αργότερο, λίγο μεταγενέστερος, ο Δημοσθένης ο Κωστόπουλος, τα αρχικά μέλη. Δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένη φιλοδοξία και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Επί της ουσίας ξεκινούσαμε, όπως και οι περισσότερες μπάντες τότε, να παίξουμε μουσικούλα. Αυτό ήταν το πρώτο μας όνειρο. Επί της ουσίας η έκφραση, σαν να λέμε. Να παίξουμε μουσικούλα που μας άρεσε, στο βαθμό βέβαια που οι γνώσεις μας το επέτρεπαν. Και το ιδίωμα στο οποίο κινούμασταν το επέτρεπε να κινηθούμε. Μην ξεχνάμε ότι εμείς σαν μπάντα Yes Death ξεκινήσαν επί της ουσίας σαν μια αμιγώς thrash death band. Απλά επειδή ακριβώς και το νεαρό της ηλικίας αλλά και τα προσωπικά στοιχεία του χαρακτήρα του καθενός δεν ήταν, όπως λέμε, ταυτόσιμα, με την έννοια του ότι, να το πούμε στην καθομιλουμένη, ήμασταν λίγο από άλλο ανέκδοτο ανάμεταξύ μας. Γι' αυτό και η τότε ομάδα δεν προχώρησε. Απόδειξη ότι με το line-up του demo κάναμε επί της ουσίας μόνο το demo. Και κάτι live συγκεκριμένα... θα πρέπει να κάνατε μετά, έτσι, το 91 εκεί πέρα. Μετρημένα κάναμε 3 live με αυτό το line-up, μετρημένα. Το πρώτο, το παρθενικό μας που ήταν τότε στο Cinema Xim, που ήταν ουσιαστικά live που αυτή τη στιγμή, αν ακούσουμε ας πούμε, τα παιδιά της σύνθεσης, θα πούνε εντάξει τι έγινε, ας πούμε. Εμείς σε Septic Flesh στο πρώτο τους live, στο πρώτο live της ζωής τους, έτσι. Horrified στο πρώτο live της ζωής τους, Septicemia. Άκου Death τώρα, Courier, Death Courier, άκου τώρα, Η θρηλυκή Death Courier τότε είχε headliners που είχε headliners που Πυράγχα, Cryptic Force, η μεταγενέστερα, Σίβα 6, τα μέλη, δηλαδή τον ο Γιώργος Σταυρακολόγος. Μιλάμε για 8 μπάντες, εκ των οποίων οι 3 δεν είχαν ούτε καν demo στα χέρια τους, να γεμίζουν ένα χώρο 800 ατόμων πίτα και να γίνεται χαμός. Ναι, αλλά συγγνώμη, ρε Σάβα, όλες οι μπάντες που είπες ήταν μπαντάρες εντωμεταξύ, έτσι, μία προς μία, λες και τις διαλέξατε εκείνη την εποχή. Και ήταν και το ενδιαφέρον της υπόθεσης ότι όλοι, δηλαδή, σκάσαμε όλοι μαζί. Ήταν μια συγκεκριμένη φουρνιά από 8-10 παραπάνω, γύρω στις 15 μπάντες, ναι, 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 που βγήκαν εκείνη τη χρονιά, 89 με 90, δηλαδή τέλος 89 με μέσα 90. Ναι, ναι, ναι.
Ήταν κάτι σαν ομάδα. Χωρίς φυσικά να υπήρχε κάτι προκατασκευασμένο ή κάτι, ας πούμε, που ορίστηκε από πριν. Απλά και ξεκινήσαμε έτσι όλοι μαζί. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτό ήταν άλλα δύο live και επί της ουσίας η τότε ομάδα, η δική μας δηλαδή, χωρίστηκε. Μετά στη θέση του ενός κιθαρίστα ήρθε ο Δημοσθένης ο Κωστόπουλος. Από τότε και μέχρι και τώρα είμαστε μαζί. Εν γέννη πέρασαν αρκετά άτομα για να σταθεροποιηθεί. Το line-up που σταθεροποιήθηκε επί της ουσίας το 1992, τέλος 91 μάλλον, εκεί αρχές 92, λίγο πριν μπούμε να γράψουμε το Balance of Power, υπήρξε αρκετό background από πίσω. Και ίσως και αρκετή ταλαιπωρία. Είναι, πιστεύω, πράγματα που λίγο πολύ τα έχουν περάσει οι περισσότερες μπάντες, έτσι. Για το Balance of Power, βασικά, λίγο την, για να καταλάβουμε τι έγινε ακριβώς. Εσείς το γράψατε τότε αυτό. Για ποιο λόγο παρέμεινε στο σιρτάρι και δεν κυκλοφόρησε τότε? Τι είχε γίνει με το Balance of Power? Να ξεκινήσουμε ότι στο Balance of Power ο μέσος όρος ηλικίας της μπάντας ήταν τα 18 χρόνια. Δεν είχαμε καμία πρώτερη επαφή με πολικά αναλυκογράφηση. Επί της ουσίας μπαίναμε πρώτη φορά έτσι όπως ήμασταν σε επαγγελματικό recording studio για να γράψουμε μια επαγγελματική δουλειά. Το budget που είχαμε στα χέρια μας ίσα που έφτανε 40 ώρες, δηλαδή 40 ώρες ηχογράφηση και μίξη. Και μέσα σε αυτό το χρόνο έπρεπε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν το οποίο είχαμε. Έτσι λοιπόν το Balance of Power γράφτηκε πρακτικά από τέλος Γενάρη μέχρι αρχές Μάρτη, μέχρι τέλος Φλεβάρη, ένα μήνα σχεδόν, στα τότε Praxis Studios. Και η συμφωνία που υπήρξε τότε ήταν με μια πολύ μικρή ανεξάρτητη εταιρεούλα που λεγόταν Black Power Records, η οποία είχε κάνει σημαντικές παρόλα αυτά κυκλοφορίες. Δηλαδή είχε βγάλει τα πρώτα δύο των Horrified και βγάλει Βάραθρο Νεκρομάντια, θυμάμαι καλά, το Split. Το Split. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που πολύ απλά με όποιο τρόπο είχε, ας πούμε, και χωρίς να έχει και ιδιαίτερες άκρες σε διανομές και τα λοιπά, έκανε ό,τι μπορούσε. Η συμφωνία λοιπόν ήταν να κυκλοφορήσει το Μάιο του 92. Δεν κατάφερε να το κυκλοφορήσει λόγω οικονομικής στενότητας κτλ. Και το άλμπουμ πολύ απλά παρέμεινε στο σιρτάρι. Ένα χρόνο μετά ήρθαμε σε συμφωνία με την τότε κρατεά. Κρατεά τότε. Εντάξει, δεν ήταν και πολλές. Μολόλαβε Records. Και αποφασίστηκε να πάρει η εταιρεία δύο κομμάτια συν το intro του τότε άλμπουμ και να τα κάνει ένα εφτάρι. Προκειμένου να υπάρξει μια κάποια κυκλοφορία, έτσι. Έτσι λοιπόν το Apathy Murder Scoop ήταν επί της ουσίας η πρώτη επίσημη κυκλοφορία σε βινήλιο της μπάντας, το EP, 1993, 1η Απριλίου του 1993, με υλικό το οποίο ήταν παρμένο από τον Balance of Power. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη κυκλοφορία. Φοβερό. Και μάλιστα σε κυκλοφορία σε βινήλιο και μαύρο και μπλε τότε. Ναι. Να το η πρώτη κυκλοφορία αυτό. Ήταν μπλε και η δεύτερη, η πρώτη κοπή μάλλον ήταν μπλε και η δεύτερη συν τρίτη, δηλαδή δύο κοπές μετά ήταν μαύρο. Να πούμε ότι το Balance of Power κυκλοφόρησε 25 χρόνια μετά, 1/4 του αιώνα μετά, από Γιώργο το Φιλιππίδη, τη Φλόγα Records, το οποίο μαστεραρίστηκε και φυσικά εντιταρίστηκε και έγινε όσο το δυνατόν σύγχρονο, δηλαδή με την έννοια του ότι παρουσιάζεις κάτι του τότε, αλλά το παρουσιάζεις σήμερα. Μια κυκλοφορία που και αυτός και εμείς την ευχαριστηθήκαμε πραγματικά και ήταν, όπως λέμε, κοιτάξτε να δείτε, ρε παιδιά, τι κάναμε όταν ήμασταν 18 χρονών. Βέβαια και πολλά live σε όλη την πορεία, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή και αργότερα, αλλά και εκείνα τα χρόνια, ίσως πιο δύσκολες εποχές, αλλά αργότερα πολλά live και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Προτιμάς τα live ή τη στούντιο δουλειά? Ξέρω ότι είσαι και μάγος της κονσόλας, οπότε δεν ξέρω, μάλλον... Καλά, υπερβολές. Ναι. Διαδόσεις, που έλεγε ο Κωνσταντάρας. Θα σου πω το εξής. Το κάθε ένα έχει τη μαγεία του. Έτσι. Όταν είσαι στο στούντιο και προετοιμάζεις μια καινούρια δουλίτσα, έχεις ουσιαστικά τη μαγεία της δημιουργίας. Έχεις τις αψημαχίες σου, έχεις τις κόντρες σου, έχεις τα σημεία που συμφωνείς, τα σημεία που διαφωνείς. Το live επίσης έχει τη δική του μαγεία. Το να παρουσιάσεις αυτό το οποίο έχεις κάνει στο στούντιο άρτιο, ζωντανά. Πρόκληση υπάρχει. Προσωπική. Εγώ λατρεύω και το ένα και το άλλο. Και τη μία φάση και την άλλη. Να συνεχίσουμε λίγο την πορεία μας και να προχωρήσουμε μετά σε μία άλλη ιστορία. Θέλω να μου πεις λίγο αυτή την ιστορία με εκείνη εκείνο το Split βασικά. Για το Split να μιλήσουμε. Το οποίο Split, ναι. Νομίζω το ξαναγράψατε όπως είπαμε το 2013, σωστά? Σωστά. Ήταν μόλις είχε έρθει στην μπάντα ο Γιάννης Αναγνώστου τότε. Πώς έγινε αυτό, πώς βρήκατε την συγκεκριμένη μπάντα, πώς ήρθατε στη συμφωνία? Ήταν οι εποχές τότε με τα γράμματα προφανώς, δεν ξέρω, για πες μας λίγο όλη αυτή την...
αν υπάρχει ρομαντικό στοιχείο από πίσω. Θα σου πω, θα σου πω. Επί της ουσίας το υλικό του Split, με τίτλο Misled ουσιαστικά, θέλαμε να το βγάλουμε σαν mini LP. Το τότε αφεντικό της Πολόλαβε δεν ήθελε να το κάνουμε έτσι, με δεδομένο το ότι είχαμε ήδη ένα EP, εφτάρι, ήταν κυκλοφορία, λέει, παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε και EP, θα πρέπει να, και mini LP, θα πρέπει ή να κάνετε μια full κυκλοφορία ή να δούμε με κάποιον άλλο τρόπο ώστε να είναι σαν κανονική κυκλοφορία. Εγώ να πούμε ότι είχα τη μεγάλη τύχη, αν θες, να δουλέψω ένα μεγάλο φεγγάρι στη Μολόλαβε, εγώ στο Go Underground. Οπότε είχα λιγάκι τα πράγματα από πρώτο χέρι σε γνώση. Ήταν και η εποχή που η μπάντα Γιαβούλς τότε είχαν στείλει επί της ουσίας το υλικό τους, το υλικό της δικής τους πλευράς, το The From Beyond Believe δηλαδή, στη Μολόλαβε, αναζητώντας να πούμε την πιθανότητα κάποιας κυκλοφορίας. Το αφεντικό της Μολόλαβε έριξε την πίστη. Δηλαδή, παιδιά, να το κάνουμε split με τους Ισπανούς. Εγώ, ο Χρήστος, θα την πω την αμαρτία μου, η πλευρά τους δεν μου άρεσε. Παρένθεση, δικαιούμαι να έχω τη δική μου γνώμη. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήμασταν σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, και ποια ήταν αυτή, είχαν ήδη φύγει τα δύο παιδιά, Δημοσθένης ο Κωνσταντίνος και ο τότε κυβερνήτης Θέμης ο Κατσιμίχας, είχαν ήδη ξεκινήσει τη στρατιωτική τους υπηρεσία και σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έφευγα εγώ. Και αμέσως μετά θα έφευγε ο τότε ντράμερ. Αυτό σήμαινε πρακτικά ότι δεν μπορούσαμε ούτε να συνθέσουμε υλικό, ούτε να ηχογραφήσουμε εύκολα παραπάνω υλικό. Συνεπώς για μας ήταν η μόνη λύση. Και παρόλα αυτά, η όλη διαδικασία της ηχογράφησης ήταν κυριολεκτικά on the fly. Τι σημαίνει on the fly? Ήταν μόλις 18 ώρες παραγωγή. Η παραγωγή για το Split. Πώς τα καταφέρατε, τι κάνατε? Τι να σου πω, μιλάμε για να έχει περάσει, ας πούμε, ο Ντένις στις κιθάρες δύο χέρια, κανονικά δύο κανάλια μέσα σε 2,5 ώρες. Θα πρέπει να στα... Μιλάμε εγώ φωνητικά να τα έχω γράψει με τα τύμπανα, μια νύχτα, μιλάμε για τέτοιες καταφέρατε. Με το editing των τυμπάνων. Ποιο editing? Δεν υπήρχε το editing. Ποιο editing, ναι. Και αυτό ακούγεται άλλωστε μέσα. Έτσι, το editing ήταν μια άγνωστη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, κυκλοφόρησε φυσικά το Split. Η αλήθεια είναι ότι και από τον τύπο της εποχής, αλλά και από παιδιά που το πήραν, η άποψη του ότι παιδιά, η δική σας πλευρά είναι καλύτερη από αυτή των Ισπανών κυριάρχησε. Αυτό δεν μας ενόχλησε. Άλλωστε, σε τέτοιου είδους ενέργειες υπάρχει αυτή η πιθανότητα πάντα, έτσι. Από την άλλη όμως, επειδή μας είχε μείνει το αποθυμένο του ότι ρε παιδιά 18 ώρες παραγωγή με πίτα τα λάθη μέσα, ξέρω εγώ κτλ. Κάποια στιγμή να το ξαναγράψουν. Έτσι λοιπόν το 2013, μόλις είχε έρθει τότε ο Γιάννης ο αναγνώστου στην πάντα, μαζί με τον Ντένι από τότε και για πάντα θα είναι ντουέτο, καθίσαμε, το ξαναγράψαμε από την αρχή. Τύμπανα ο Κώστας ο Αλεξάκης, κιθάρες ρυθμικές ο Ντένις με τον Γιάννη, μίξι mastering τότε εγώ σε αυτή τη δουλειά. Και επειδή ακριβώς ήταν και επί της ουσίας επανηχογραφημένο, είπαμε όχι, δεν θα το δώσουμε προς πώληση, θα το δώσουμε για δωρεάν downloading από το site μας, συν κάποια περίπου 200 CD τυπωμένα, τα οποία πήγαν μόνο για promotion, δηλαδή σε ραδιοσταθμούς, σε περιοδικά, δόθηκαν δωρεάν σε live. Αυτό το CD εγώ που είμαι συλλέκτης το ψάχνω, ξέρεις, δεν μπορώ να το βρω. Τέλος πάντων. Πήγε σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς εκτός από μένα. Εντάξει, εντάξει. Εκτός από σένα. Το σημειώνουμε αυτό, κύριε. Ναι, ναι, θα πρέπει να σημειωθεί, ξέρεις. Λοιπόν, να είσαι γερός αλίμονο, Σάβα, δεν έχω κανένα παράπονο τέτοιο. Νομίζω ότι τη συλλογή μου την έχω full και είναι πάρα πολύ καλά όσον αφορά εσάς. Απλά θέλω να προχωρήσουμε λίγο το χρόνο. Κυκλοφορήσατε ένα πρόμο το 96, το οποίο αποσκοπούσε προφανώς σε κάποιο δισκογραφικό συμβόλαιο, έτσι, όταν κυκλοφορούμε ένα πρόμο, το οποίο προφανώς και ήρθε μετά, γιατί έχουμε Metal Mad Music. Σωστά, μετά. Mm-hmm. Ήταν ουσιαστικά το πρόμο με το οποίο βρήκαμε το συμβόλαιο για το πρώτο full length album, το Piece of Mankind. Επί της ουσίας ήταν το νέο προφίλ της μπάντας. Ανανεωμένο. Με δεδομένο το ότι, με δεδομένο το ότι μετά τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, αφού ξαναμαζευτήκαμε, τα βάλαμε λιγάκι κάτω τα πράγματα, λέμε να κινηθούμε και σε λίγο πιο δύσκολα μονοπάτια. Με προσοχή βέβαια. Τι εννοούμε σε πιο δύσκολα μονοπάτια για την προσοχή? Θέλαμε να προσεγγίσουμε πιο πολύ το progressive στοιχείο, αν το θες. Ό,τι και αν σημαίνει. Ήδη από το Balance of Power υπήρχαν αυτά τα ψήγματα, ναι. Το αναγνώριζαν δηλαδή όλοι ότι του τη δω κάτι θέλουν να κάνουν, αλλά δεν το λένε ακόμα ή τουλάχιστον δεν το εκφράζουν σωστά. Μην ξεχνάς ότι τότε ήμασταν και 18 χρονών, έτσι όπως είπα, με μέσο όρο. Έτσι λοιπόν έπεσε μια σκληρή δουλειά για
πάνω από 2 χρόνια. Ανασχηματίστηκε ουσιαστικά η μπάντα, ανασχηματίστηκαν οι στόχοι, αν θες, το ύφος το οποίο θα κινηθεί κτλ. Και έτσι προέκυψε ένα πακέτο κομματιών, από το οποίο πήραμε 2 κομμάτια, το My Destination και το Reappearing Freedom. Τα ηχογραφήσαμε σε μορφή promo tape και κάναμε κρούσεις σε εταιρείες. Θα τολμήσω να πω ότι οι απαντήσεις που παίρναμε ήταν του επίπεδου, ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Δηλαδή, έρχεστε από αυτό το παρελθόν και θέλετε να κάνετε αυτό. Δεν ξέρω αν το πιάνει το νόημα. Κατάλαβα. Μάλλον ηρωνικό. Ναι, τρολιά. Ήταν και μάλιστα πολύ πολύ χαρακτηριστική. Ήταν, και δεν έχω θέμα να το πω και στον αέρα, έτσι. Ήταν η πόρτα που φάγαμε από την τότε Die Hard Records, η οποία μας ήθελε, έχοντας ακούσει την πρώτη δουλειά, την πρώιμη δουλειά τέλος πάντων. Die Hard Records ήταν κρατεά Δανέζοι τότε. Είχε βγάλει Κόγκρα, είχε καμιά πενταριά τέλος πάντων κυκλοφορίες μέσα σε 10 χρόνια. Φοβερά. Και με το που άκουσαν το promo tape 96, λένε παιδιά, ούτε κατά διάνοια, ευχαριστούμε πολύ, καλή σας μέρα. Γεια σας, ναι. Και δεν ήταν η μόνη, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε το Pieces of Mankind που παρέμεινε στην ιστορία και έχει πάρει τη θέση του εκεί που αρμόζει. Και αργότερα βέβαια το έχουμε και σαν επανακυκλοφορία, όπως και το Randoms Manifest του 2000, το οποίο εκεί πέρα σας βλέπουμε πλέον μαζί στην εταιρεία του Μάγκους, του φίλου μου του Γιώργου Ζαχαρόπουλου. Οπότε εκεί πέρα τώρα έχουμε έναν άλλον πιο φρέσκο αέρα πάλι, θα έλεγα, πάλι σε prog μονοπάτια. Εμένα μου αρέσει η τριλογία, ειδικά το Randoms Manifest. Πολύ τεχνικό πράγμα, εξαιρετικό θα έλεγα. Θα τα ακούσουμε κιόλα σήμερα, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε για να δούμε λίγο και εκείνα τα χρόνια της Black Lotus. Στην Black Lotus ουσιαστικά πήγαμε μετά την ουσιαστικά επανακυκλοφορία του Peace of Mankind. Παρένθεση, για μένα δεν ήταν επανακυκλοφορία, ήταν η ουσιαστικά η κανονική κυκλοφορία του 99 από την αγγλική Copro Records. Ναι. Να πούμε ότι στο Peace of Mankind υπήρξε ένα αρκετά μεγάλο background επίσης. Υπήρξε μια δισκογραφική επωνόματη Metal Mad Music, η οποία είχε όλη την καλή διάθεση, αλλά δεν τα κατάφερε να προωθήσει το συγκεκριμένο υλικό. Ένα χρόνο μετά, μία απλή επαφή που είχα με έναν άνθρωπο από μία νεοσύστατη τότε δισκογραφική εταιρεία, στάθηκε τι και αφορμή να ξανακυκλοφορήσει το Peace of Mankind και να γίνει δίσκος του μήνα τότε στο Terrorizer. Και επίσης μία δική μου αστοχία, γιατί πρώτος και καλύτερος λέω ότι έχω κάνει τρομερά λάθη, μία δική μου αστοχία, στάθηκε τι και αφορμή να διακόψουμε σχέσεις με αυτόν τον άνθρωπο και να χάσουμε την όποια συνέχεια θα μπορούσε να έχει αυτό το όλο εγχείρημα. Okay. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε το 2000 στην Black Lotus, γράψαμε, κάναμε το Randoms Manifest, το οποίο όπως και τα περισσότερα δεύτερα άλμπουμ της κάθε μπάντας έχει υλικό το οποίο έχει γραφτεί στο πόδι. Τι εννοώ στο πόδι? Όπως λέμε, με πίεση, γραμμένο, συντεθειμένο, αν το θες, υπό δύσκολες συνθήκες. Συγγνώμη τώρα, το Misery είναι ένα έπος το οποίο δεν φαίνεται να γράφτηκε και πολύ στο πόδι. Το Misery Color of Yellow Black είναι ένα κομμάτι το οποίο δουλευόταν 6 μήνες. Αυτό λέω, πόσο στο πόδι ήταν δηλαδή, έτσι. Δουλευόταν 6 μήνες. Σκέψω ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σημείων του άλμπουμ και διευκρίνησης των θεμάτων, να το πω έτσι πολύ απλά, έγινε επί τη ηχογραφήση. Πώς θα το κάνουμε αυτό εδώ, δεν το έχουμε ξεκάθαρο. Λοιπόν, μάλλον είχατε πολλές ώρες για στούντιο. Πώς? Μάλλον είχατε πολλές ώρες διαθέσιμες για στούντιο. Όχι, δεν είχαμε πολλές ώρες διαθέσιμες για στούντιο. Να πούμε την αλήθεια, την πολυτέλεια των απεριορίστων ωρών στούντιο δεν την είχαμε ποτέ. Την είχαμε μόνο όταν ουσιαστικά ξεκίνησα να έχω εγώ το δικό μου στούντιο. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Το δικό μου χώρο τέλος πάντων recording. Ναι. Από εκεί και πέρα είχαμε απεριόριστη τέτοια. Όπως και να έχει, το Randoms Manifest ήταν σίγουρα και είναι σίγουρα ένα άλμπουμ το οποίο δείχνει πραγματικά τι θέλαν να κάνουν οι ασυνδέτες. Γιατί παρόλο που υπήρξε υλικό το οποίο, όπως είπαμε, συνετέθη με υποπίεση, κάποια σημεία, ας πούμε, βρεθήκαν στο στούντιο κτλ. Έμειναν και κρατήθηκαν και δούλεψαν όμως έτσι όπως κρατήθηκαν στο στούντιο. Και όλο μαζί ήρθε και έδεσε και έδωσε ουσιαστικά την πραγματική εικόνα που θέλαμε να δώσουμε εκείνη την εποχή. Πάμε λίγο στο σήμερα. Επειδή ακριβώς είσαι ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος και μια πολυσχηδής προσωπικότητα στο χώρο μας, πού θέλω να καταλήξω τώρα. Πρόσφατα έχεις ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά στο The Gallery, το οποίο σε παρακολουθώ, όσον αφορά δίνεις συμβουλές σε νέους ανθρώπους, σε νέες μπάντες, και το έχεις φίλε πραγματικά. Μίλησε μας λίγο για αυτό σου το εγχείρημα. Μιλάμε για τη στήλη I have a band, now what. Now what, yes. Γι' αυτό μιλάμε. Έτσι, που επιμελούμε στο The Gallery. Χρήστο, θα σου πω το εξής. Αυτό το πράγμα το είχα στο μυαλό μου χρόνια τώρα.
Απλά δεν δόθηκε η ευκαιρία, δεν δόθηκε η αφορμή, αλλά όπως λέμε δεν το έβαλα κάτω να το κάνω. Θα μπορούσες εσύ να το κάνεις, δηλαδή νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνεις αυτό το πράγμα και το κάνεις πάρα πολύ καλά, πραγματικά. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν είμαι εγώ ο κατάλληλος για αυτή τη δουλειά, απλά... Επειδή δεν υπήρξε ποτέ κανένας άλλος για να κάνει κάτι. Για να τα πει αυτά τα πράγματα όπως είναι. Πήρα την απόφαση, Χρήστο, πήρα την απόφαση να το κάνω εγώ. Και πρόσεξε, όχι, και το λέω κιόλας στο αντιπρολόγο μπροστά, είναι όχι για να αλλάξει η ροή της ιστορίας ή όχι για να διχάσει ή όχι τέλος πάντων για να ακουστούν βαρύγδουπα τα πράγματα. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Ο στόχος της συγκεκριμένης στήλης είναι ένας και μοναδικός. Ρε παιδιά, σκεφτείτε τι θέλει να σας πει αυτός ο άνθρωπος. Βάλτε δηλαδή αυτό που σας λέει μέσα στη σκέψη σας και. Αναλύστε το λίγο, μήπως έχει δίκιο. Είναι. Τι ουσιαστικά πράγματα δεύεται αυτή η στήλη, για τους ανθρώπους που ακούνε τώρα, ας πούμε, και δεν ξέρουν. Θέματα διαχείρισης και καθοδήγησης του ζωντανού οργανισμού που λέγεται μπάντα. Ακούστε, κυρίες και κύριοι. Από την ώρα που ξεκινάμε, που καρφώνουμε το βίσμα στον ενισχυτή, μέχρι την ώρα που θα κλείσουμε το 30ήμερο τουρ και θα ξεκινήσουμε να γυρνάμε ανά τον κόσμο. Θα πάει τόσο μακριά. Ωραία, αυτό το πράγμα, Σάβα, συγγνώμη κιόλας. Άμα δεν το έκανες εσύ, ποιος θα το έκανε, ρε φίλε? Υπήρχαν άνθρωποι πολύ. Και υπάρχουν άνθρωποι με πολύ μεγαλύτερη πείρα από εμένα, τουλάχιστον σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, για να το πω διαφορετικά, που θα μπορούσαν να το είχαν κάνει. Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι. Ναι, ναι. Όχι, αντιλαμβάνομαι, ναι, πολύ καλά. Και εσύ αντιλαμβάνεσαι και όλοι έχουν αντιληφθεί, τέλος πάντων. Μπράβο σου πάντως. Πολύ ωραίο το εγχείρημά σου. Πάμε λίγο πίσω στην ιστορία, να γυρίσουμε εκεί κάπου. Τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί σε πετυχαίνω κι εγώ με τους Kinetic. Μπαίνει στον πάγο. Η ιστορία AC Death, εκείνα τα χρόνια, τι γίνεται ακριβώς? Είναι μια λίγο περίεργη, δεν ξέρω, για μίλησε μας λίγο, έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος θέλει να μάθει. Έγινε ουσιαστικά αυτό που δεν έπρεπε να γίνει. Επήλθε η διάλυση σε μια νύχτα. Κρίμα. Να πούμε ότι σαφέστατα ακόμα και το 2000 η εποχή ήταν τελείως διαφορετική από τη δική μας, από αυτά που ζούμε τώρα. Φυσικά το ίντερνετ ήταν τότε σε πάργανα, οι τρόποι επικοινωνίας παρέμειναν αναλογικοί και η όλη φάση, ας πούμε, ήταν ακόμα λίγο κράταμε ένα συγκρατό. Από την όλη τριβή στα 12 χρόνια που υπήρχαμε μέχρι τότε, η ομάδα είχε κουραστεί. Και αυτό ήταν φανερό, φανερότατο, ακόμα και στις πρόβες πλέον. Ναι, δηλαδή και αυτές γινόταν με το δόλιο. Είχαν ξεκινήσει σοβαρές αψιμαχίες μεταξύ μας, που καταλήγανε αρκετές φορές σε άσχημες καταστάσεις. Συμβαίνουν αυτά. Το οποίο, ξέρεις τι γίνεται, αυτό, Χρήστο, θα το έχεις ζήσει κι εσύ. Ναι. Υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή, το να γυρίσεις και να πεις ότι, παιδιά, δεν μπορώ να το ανοιχτώ από εδώ και πάνω. Θέμα συνέπειας ίσως σε τέτοια πράγματα. Όλα μαζί. Είναι λίγο όλα μαζί. Είναι πολλά μικρά πραγματάκια που συνήθως πολλά μικρά κάνουν ένα μεγάλο, έτσι. Ναι. Συνιώθω. Το αποκορύφωμα ήταν πως είχαμε έτοιμο το τρίτο τότε άλμπουμ με τίτλο Fear Mechanics, το οποίο μπήκαμε να κάνουμε την προπαραγωγή. Δεν δούλεψε τίποτα σωστά. Απολύτως τίποτα σωστά. Και το αμέσως επόμενο ήταν, παιδιά, το κόβουμε εδώ για να μην ρεζιλευτούμε παρακάτω. Έτσι. Έτσι απλά. Σε μία νύχτα. Και πάμε στο Kinetic. Τι γίνεται εκεί πέρα, πώς... Εγώ να πω την αλήθεια, Χρήστο, κάπου εκεί ετοιμάστηκα να τα παρατήσω όλα. Να σταματήσω δηλαδή, σε επίπεδο ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με την όλη ιστορία. Κάπου, ας πούμε, θέλω να σταματήσω. Όχι, ωραίο ήταν και το κινήτη. Αυτό το λάθος δεν το έκανα. Εγώ σε είδα πολύ... Σε γνώρισα, θυμάμαι, ήσουν πολύ καλός, που με ζέση, ρε παιδί μου, σε αυτό, αφιερωμένος θα έλεγα, ειδικά το Chain That Bind Us ήταν αλμπουμάρα, έτσι, αλμπουμάρα. Μίλησε μας λίγο για εκείνα τα χρόνια των Kinetic. Η επαφή που είχαμε τότε με τα δύο παιδιά, ουσιαστικά τους κιθαρίστες πρώην Brain Fade, το Μαντόλη Μαμά και Σταύρο Μπονίκο, επί της ουσίας αυτοί με είχαν πλησιάσει, σε φάση ότι... Θα μπορούσαμε να κάναμε, ας πούμε, να στείλαμε κάτι, να φτιάχναμε, ας πούμε, κάτι. Η πρώτη, ουσιαστικά, κρούση ήταν σαν φωνητικά και ίσως μπάσο σε μια πιο power metal κατάσταση. Λέω, συγγνώμη, παιδιά, εμένα η φωνή μου δεν είναι για αυτό το ιδίωμα και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Αν θέλετε να κάνουμε κάτι μαζί, μπορούμε να κινηθούμε σε αυτά τα μονοπάτια, αν θέλετε κι εσείς. Να κρατήσουμε κάποιο... Κάπως, ναι, να μπορέσουμε να το... Θράσο power πυρήνα
με λίγο πιο hard voicing, ας πούμε, ίσως λίγο πιο σουηδικό, λίγο Inflames, λίγο Arts Enemy εκείνης της εποχής. Τότε ακριβώς ήταν που ο Κώστας ο Αλεξάκης, τωρινός drummer των Acid Death, ήταν που μπήκε στο Skinetic. Τον Κώστα, να πω την αλήθεια, τον ήξερα από το 1998. Ήταν περίοδος που υπήρχε τότε πιθανότητα να μπει στους Acid Death, γιατί ο τότε drummer που είχαμε είχε ένα ατύχημα και χρειαζόμασταν drummer για κάποια live. Οπότε είχαμε γνωριστεί τότε. Μου λέει, εμένα με ενδιαφέρει, εφόσον θα είναι αυτή η ομάδα, δηλαδή εσύ, ο Μανώλης Μαμάς, ο Σταύρος Μπονίκος, και θα κάνουμε αυτό. Και ξεκίνησε η φάση Kinetic, η οποία δεν είχε καμία σχέση με Acid Death, έτσι. Γιατί πολλοί ουσιαστικά θεωρούν ότι το ένα είναι συνέχεια του άλλου. Όχι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, σε τελείως διαφορετικά μονοπάτια και με τελείως διαφορετικού στόχου. Okay. Ήταν κάτι άλλο. Και από εκεί και πέρα, 2011, πρόμο. Ξανά πάλι για το Ίδωλον, έτσι. Ναι. Πώς έγινε επί αυτό? Επί της ουσίας, 2011 ήταν το, δεν ήταν πρόμο για το Ίδωλον. Ήταν όταν αποφασίσαμε να γυρίσουμε, τέλος πάντων, σαν Acid Death. Και η πρώτη κρούση ουσιαστικά έγινε το 2009, η οποία δεν ευόλωσε. Στα τέλη του 2010 βρεθήκαμε με το Δημοσθένη, με τον Τέννη τον Κωστόπουλο. Αποσαφηνίσαμε κάποια πράγματα τα οποία την πρώτη εποχή, την πρώιμη περίοδο, είχαν πάει στραβά, τέλος πάντων. Και λέμε, μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά τα πράγματα? Μπορούμε, τέλος πάντων. Λύσαμε, τέλος πάντων, ό,τι θέματα, ό,τι εκκρεμότητες είχαν με το παρελθόν, και λέμε, πάμε να το ξεκινήσουμε και πάμε να το τραβήξουμε μέχρι εκεί που μπορούμε να το πάμε. Όταν το 2011 επιστρέψαμε, δεν θέλαμε φυσικά να επιστρέψουμε με άδεια χέρια. Όπως λέμε, ωραία, ξεκινήσαμε το πηδό, πάλι γυρίσανε, ας πούμε, και μας τσαβουνάνε την ιστορία της ζωής τους. Ωραία, κάτι καινούριο θα ακούσουμε. Οπότε με το καλημέρα σας, ένα μικρό EP με 3 κομμάτια. Downloaded από το official site. Και ταυτόχρονα ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και πάνω στο πρώτο άλμπουμ της Επανόδου, το Ίδωλον, έτσι. Ουσιαστικά το τρίτο, την τρίτη επίσημη κυκλοφορία. Και εκεί έχουμε βέβαια. Το οποίο κυκλοφόρησε το 2012. Και με εταιρεία βέβαια. Πάλι αλλαγή έχουμε εκεί πέρα, μιλάμε για την Noisehead πλέον, έτσι. Αυτό ήταν, Χρήστο, και η κατάρα που μας, μια από τα στραβά που μας συνόδευαν. Εγώ προσωπικά το θεωρούσα σχεδόν κατάρα, πιο δηλαδή. Κάθε άλμπουμ και διαφορετική εταιρεία. Ναι, αυτό είναι και ερώτηση βασικά, εκεί θα κατέληγα. Λέω, πώς το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, είναι πολύ... Αν και όχι, εντάξει, τώρα τελευταία με την Seven Heart νομίζω βγάλατε δύο, αν όχι στη σειρά, γιατί μεσολάβησε και το Φλόγα, αλλά τέλος πάντων είστε λίγο σταθεροί τώρα, νομίζω. Όχι, επί της ουσίας, Seven Heart, Seven Us, είμαστε από το 2015, υπήρχε συμβόλαιο, και υπάρχει δηλαδή συμβόλαιο, που μας καλείται 5 χρόνια δύο άλλα. Το Balance ήταν εντελώς διαφορετική ιστορία, γιατί ήταν ουσιαστικά κυκλοφορία από τα παλιά. Οπότε αυτοί δεν ανακατευτήκαν. Λέει, παιδιά, αν θέλετε να το κάνετε, μπορείτε να το κάνετε. Δεν είναι δουλειά την οποία τη γράψατε τώρα. Συνεπώς έχετε το ελεύθερο να το κάνετε. Πώς συνέβη τώρα αυτό? Άρα τι γίνεται με τις εταιρείες τώρα, πώς έχει συμβεί όλο αυτό? Πρόσεξε να δείτε. Ήταν και δικοί μας λάθος χειρισμοί, αλλά και ατυχίες. Τι εννοώ? Η περίπτωση Copro Records είναι μια περίπτωση στην οποία τη χρεώνομαι εγώ προσωπικά. Σαν κακή διαχείριση. Περίπτωση της Black Lotus ήταν ότι είχαμε συμβόλαιο για δύο άλμπουμ και κάναμε το ένα λόγο διάλυση. Η περίπτωση της Noisehead ήταν ίσως η χειρότερη από όλες, γιατί ήταν μια πολύ μικρή αυστριακή ανεξάρτητη, η οποία δυστυχώς δεν άντεξε. Δεν άντεξε και κυριολεκτικά βάρεσε κανόνι σε μία νύχτα, έτσι. Μιλάμε, εκεί μάλιστα πληρώσανε και άνθρωποι που περιμέναν να κυκλοφορήσει η δουλειά τους. Είχε γίνει μια τραγική κατάσταση. Πώς σας κυκλοφόρησε? Γι' αυτό φτάσαμε ουσιαστικά. Το δικό σας κυκλοφόρησε όμως? Το δικό μας κυκλοφόρησε κανονικά, προωθήθηκε κανονικά. Ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε και το Hollow Mirrors εκεί. Και σκέψτε, το είχαμε γράψει, είχαμε ηχογραφήσει. Είχα κλείσει εγώ αεροπορικά εισιτήρια να πάω στην Αυστρία για να το μιξάρουμε. Και τρεις μέρες πριν μου στέλνει μήνυμα ο ΣΕΟ, αν θες, τη Noisehead, ότι ακύρωσε τα όλα, λυπάμαι, θα πρέπει να σταματήσουμε. Έτσι. Δύσκολα πράγματα. Ούτε άλμπουμ μπορώ να σας κυκλοφορήσω και δεν νομίζω ότι μπορώ να σας το μιξάρω. Και το Hall of Mirrors μετά? Το Hall of Mirrors τότε το ανέλαβε Mixi Mastering ο Φώτης Μπενάρντο, που έκανε και μια εξαιρετική δουλειά. Και φυσικά ήμασταν τότε σε αναζήτηση δισκογραφικής. Στη Seven Heart είχαμε κάνει κρούση και το 2012 με το Ίδωλο και είχαμε φάει πόρτα. Τους έστειλε και το Hall of Mirrors. Και στο Hall of Mirrors γύρω γίνεται τώρα, βέβαια και παίζει ρόλο. Βέβαια και παίζει ρόλο, και είναι και πολύ καλή συμβουλή αυτό για να την πεις και να τη δώσεις και προς την πάντα, ότι δεν σημαίνει ότι με μια δουλειά σου, επειδή έστειλες αυτές τις εταιρείες και δεν σου απάντησαν, αν ξαναστείλεις, ρε παιδί μου, να το είδες, πέτυχε. Μα, Χρήστο, αυτά είναι επόμενα, έτσι. Δηλαδή, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο κάθε ένας άνθρωπος που διατηρεί ένα label θα πρέπει να είναι και βλάκας για να μην ασχολείται ουσιαστικά με το τι κάνουν οι μπάντες που τον προσεγγίζουν, έτσι. Ναι. Νοούνται τι υλικό έχουν βγάλει.
βγάλει. Φυσικά το αξιολογεί το κάθε υλικό το οποίο έχουν βγάλει. Και από εκεί και πέρα αποφασίζει. Όταν λοιπόν κάποιος που έχει μια δισκογραφική κρίνει ότι η συγκεκριμένη μπάντα που του ήρθε με το συγκεκριμένο υλικό που του έστειλε, τη συγκεκριμένη περίοδο που το έκανε, δεν ταιριάζει και δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι μέσα στο ρόστερ της εταιρείας, πολύ απλά δεν θα την υπογράψει. Αυτό δεν αποκλείει ότι δεν θα γίνει, ξέρω εγώ, 2, 3, 5 χρόνια αργότερα. Του οποίου ανθρώπου τη Σέβενα μέσα σε 5 χρόνια χτίσαμε και μια άριστη συνεργασία, επικοινωνία, σε σημείο του να υπάρχει πλέον σχέση εμπιστοσύνη, άσχετα αν έχει λήξει το συμβόλαιο αυτή τη στιγμή. Πάμε για ανανέωση, να δώσουμε και ένα νέο. Όχι, δεν έχουμε κάποιο νέο ακόμα, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά έτσι κι αλλιώς μέχρι το επόμενο άλμπουμ. Έχουμε ακόμα πολλά βήματα. Έχουμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι λόγω κοροναϊού, το οποίο θα το συζητήσουμε γι' αυτό, ίσως δεν καταφέρατε να προωθήσετε και όσο θέλατε και το Primal Energies, βέβαια. Εκεί θέλω να καταλήξουμε. Φυσικά. Το οποίο είναι το τελευταίο σας πόνημα. Μίλησε μας λίγο για το τελευταίο σας άλμπουμ. Οι ηχογραφίες ξεκίνησαν ουσιαστικά το 2018. Τι είπα, είχαμε κάνει στα Deva Sound με το Φώτη τον Μπερνάρντο. Όλα τα υπόλοιπα τα κάναμε εδώ μαζί. Δηλαδή, εγώ ήμουν στην κονσόλα και στο recording και στο editing. Και τη συμπαραγωγή, μίξη και mastering είχαμε τη μεγάλη τύχη να έχουμε ένα όνομα, έναν άνθρωπο που ακούει το όνομα Tommy Vetterli. Είναι ο κιθαρίστας των Coroner, με τον οποίο είχαμε έρθει σε επαφή ουσιαστικά στο tour που είχαμε κάνει στην Ιταλία το 2016. Από εκεί ουσιαστικά είχε βρεθεί η γνωριμία. Δειλά-δειλά εμείς τον προσεγγίσαμε κτλ. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος και άνθρωπος που δεν πρόκειται να σνομπάρει αυτόν με τον οποίο θα μιλήσει. Ακούγοντάς μας, γυρίζει και λέει: παιδιά, θα με ενδιέφερε να ακούσω τέλος πάντων την καινούργια σας δουλειά και ίσως να τη δουλέψουμε και μαζί. Για μας φυσικά δεν ήταν δυνατόν να φύγουμε και να πάμε στην Ελβετία να το γράψουμε. Ήταν κάτι το οποίο ήταν τρομακτικά δύσκολο. Όχι αδυνατό, ήταν τρομακτικά δύσκολο. Οπότε ήμασταν σε μια επικοινωνία, είχε πάρει την προπαραγωγή, είδε ότι μπορεί να δουλέψει πάνω στο υλικό. Λέει: παιδιά, εντάξει, το ξεκινάμε, θα το κάνουμε. Θα σας δώσω εγώ κάποιες κατευθύνσεις. Ό,τι κάνετε θα με ενημερώνετε. Μηχανικός ήχου σε εσάς θα είναι ο Μάρτιν Ζέλερ, ο μηχανικός ήχου που έχουν οι Coroner, προκειμένου να κάνει, όπως λέμε, την τεχνική δουλειά. Και όταν τελειώσαμε και παραλάβαμε το μάστερ ολοκληρωμένο, η ευχή του, και η δική μας βέβαια, ήταν ότι παιδιά να είμαστε καλά το επόμενο και να το κάνουμε από την αρχή όλο μαζί. Είναι μια δουλειά η οποία πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δώσει στα 30 χρόνια δουλειάς που έχουμε στις πλάτες μας. Και είναι μια δουλειά η οποία ακόμα σηκώνει και promotion και ουσιαστικά ό,τι έχει να κάνει με το πώς προωθείς, ας πούμε, ένα άλμπουμ. Απλά είχαμε τη μεγάλη ατυχία, όχι μόνο εμείς βέβαια, όλος ο κόσμος, να πέσουμε στην κατάσταση που έχει πέσει όλο ο πλανήτης αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον προλάβαμε και κάναμε το ελληνικό tour, δηλαδή κάναμε μια σειρά από live τουλάχιστον στην έδρα μας. Για να μπορούμε, ας πούμε, να έχουμε κάτι στα χέρια μας από θέμα promotion. Κοίτα, παρόλα αυτά όμως, αυτή την περίοδο του κορονοϊού, νομίζω ότι ήσουν ιδιαίτερα ενεργητικός ως μάγος της κονσόλας. Αναφέρομαι βέβαια στη νέα δουλειά των Πυράνχα και έχω την εντύπωση ότι νομίζω πρόσφατα το είδα και αυτό πολύ μεγάλο announcement όσον αφορά τη μίξη και το mastering των master σε ένα live τους εδώ στην Αθήνα. Μίλησε μας λίγο για αυτές τις δουλειές που έχει καταπιαστεί και θεωρώ ότι τελειώνεις κιόλας και για τις δύο τις δουλειές. Έχουν τελειώσει ήδη. Ναι. Και όπως έχει τελειώσει και το drama noir, ένα εξαίρετο άλμπουμ από εξαίρετη πράγμα που κυκλοφορεί και από καλή εταιρεία, από την Dracar την Γαλλική. Είχαμε τον Νικτέλιο την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα κοντά μας. Ναι. Πρόσεξε να δει. Το recording ήταν, αν θέλεις, το δικό μου αποθυμένο. Ήταν πίσω στα 1990. Έψαχνα να δω, ας πούμε, τι θέλω να γίνω στη ζωή μου, πολύ απλά. Είχα δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι η κατεύθυνση. Μιλάμε για επαγγελματικά, πέρα από το κομμάτι μουσικής που ως γνωστόν, και καλό είναι το ξέρει αυτό το πράγμα ο κόσμος, η συντριπτική πλειοψηφία από τις μπάντες δεν βγάζει ούτε σχεδόν τα έξοδά της. Αν μάλλον θα βγάλει τα έξοδά της, είναι και ευχαριστημένη. Συνεπώς, επαγγελματικά είχα δύο κατευθύνσεις. Η μία ήταν η ηχολήπτης και η δεύτερη η δουλειά που κάνω τώρα και την κάνω εδώ και 28 στην ΑΠΤΑΕΦΗ, τεχνικό υπολογιστή, IT. Η μόνη διέξοδος που υπήρχε τότε για ηχοληψία στην Ελλάδα, μιλάμε για 1990, ήταν δύο σχολές. Η μία ήταν η Panavision, η άλλη του Λυκούργου Σταυράκου. Ήταν και οι δύο σχολές που δουλεύαν υποκαθεστώς εργαστήριο ελευθέρων σπουδών. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι δεν δικαιολογούσαν καμία αναβολή στρατού. Οπότε αποτελούσε πραγματική τροχοπέδη σε οτιδήποτε και αν θα. Με οτιδήποτε και αν θα.
κάποιος. Συνεπώς λέω, άστε το κομμάτι της ηχοληψίας, δεν πρόκειται έτσι κι αλλιώς να το κάνεις, ας πούμε, άστο Κίνα υπάρχει και πάντα μέτρο, όπως λέμε, το σαράκι. Κάποια στιγμή, από το 2010 και μετά, ξεκίνησα να εντρυφώ, να ψάχνω με, φυσικά στο ψηφιακό ρεκόρντ με το τι, γιατί από το 1990 μέχρι το 2010 αλλάξανε όλα τα πράγματα. Μιλάμε από την καθαρά εποχή, από την άλλη καθαρά ψηφιακή, αμυγός ψηφιακή. Δεν είναι κάτι το οποίο το διαφημίζω και δεν το κάνω, αν θες, συνειδητά. Δηλαδή, recording, mixing, mastering κτλ. Το κάνω, αλλά δεν το διαφημίζω. Για τους δικούς μου λόγους. Αν μη τι άλλο, πάντως είναι κάτι το οποίο και με χαροποιεί. Εν αρχή δεν τη βλέπω σαν δουλειά. Ξεκινάω από αυτό. Και ίσως αυτό είναι και το καλό, γιατί όταν κάτι δεν το βλέπεις σαν δουλειά και το βλέπεις σαν μεράκι, το κάνεις λίγο, ίσως όχι λίγο καλύτερα, το κάνεις με λίγη περισσότερη όρεξη. Από εκεί και πέρα δόθηκε ευκαιρία. Πέρα από τα δικά μας, έκανα σε Λεφάις πέρσι, το EP τους που ξεκίνησα ξανά. Το πρώτο ουσιαστικά EP της Επανόδου. Έχω κάνει το Darker Than You, τον Evil Within, μια δουλειά που την έκανα με μεγάλη αγάπη και τους αγαπώ. Ασχετά αν δυσκολευτήκαμε σε όλα τα επίπεδα, αν μας ακούνε καταλαβαίνουν τι λέω. Το Πυράγχα που τέλειωσε φέτος, Drama Noir, το Master, το Alive in Athens που ήταν το live τους του 2016. Για μένα ήταν χαρά μου να το κάνω αυτό το πράγμα. Μπάντα η οποία την άκουγα το 1990, μπάντα με την οποία περιοδεύσαμε το 2014, μπάντα που στάθηκα εγώ αιτία και αφορμή να έρθουν στην Αθήνα, να τους κάνω και το live. Εννοώ να το μαστεράρω ουσιαστικά, γιατί μίξη δεν υφίσταται στο συγκεκριμένο live, δεδομένου ότι είναι από κονσόλα. Δηλαδή δεν υπάρχει πολύ καν αλληλογράφηση. Υπάρχει από κονσόλα, το stereo out, το οποίο ουσιαστικά το επεξεργάζεσαι έτσι ώστε να πάει για κοπή και για συνθήκη για βινίλιο. Και έχει ολοκληρωθεί και αυτό και συνεχίζω έτσι. Μίλησε μας λίγο για τον εξοπλισμό σου. Βλέπουμε εκεί πέρα κάτι στα social media, κάτι θάρες, κάτι μπάσα, κάτι... Εγώ θυμάμαι εκείνον τον μπάσο το περίεργο που είχες, το οποίο ήταν χωρίς κλειδιά. Αν θυμάμαι καλά, ένα πολύ δυνατό που έπαιζε με τους Kinetic. Το ακέφαλο, φυσικά, το Steinberger. Αυτό υπάρχει ακόμα και θα υπάρχει αιωνίως. Μίλησε μας λίγο για τον εξοπλισμό σου. Από πού θες να ξεκινήσουμε τώρα? Γιατί είμαι εδώ σε ένα δωμάτιο που όπου και αν πέσει το μάτι μου βλέπω μηχανήματα. Το ένα ήταν το Steinberger σειρά Spirit, το ακέφαλο, το οποίο θυμάσαι εσύ. Ήταν ουσιαστικά, για να πούμε και κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος, η Steinberger ήταν εταιρεία που έφτιαχνε όργανα από γραφίτι. Ήταν ίσως η μόνη εταιρεία που έδειχνε πρακτικά lifetime warranty. Αυτοί το λέγανε. Εμείς δίνουμε 1000 χρόνια εγγύηση σε υλικά των οργάνων μας πέραν των ηλεκτρονικών. Και ήταν εταιρεία που η Gibson την αγόρασε και την έκλεισε σε ένα βράδυ. Για ευνόητους λόγους. Όπως λέμε, εσείς παιδιά μας χαλάτε τη σούπα εδώ πέρα. Ένα Warwick πεντάχορδο, το σειρά Rock στο Vampire. Αυτό είναι κυρίως το recording μπάσο. Είναι το δικό μου το signature που μου το έχει φτιάξει ο Αντώνης Παπαδόπουλος στο Αντώνης Παπαδόπουλος Headless Rick. Ουσιαστικά σκάφος Rickenbacker, πεντάχορδο, ακέφαλο. Ένα Yamaha RBX, μπάσο που θα δουλέψει παντού. Και το κλασικό, το πρώτο όργανο το οποίο έπιασα στα χέρια μου, 1990. Ένα Aria Pro 2 SLB Series, τα πρώτα ακτιβάρια που είχαν έρθει τότε στην Ελλάδα. Τετράχορδο αυτό. Ένα οργανάκι το οποίο, αν μη τι άλλο, είναι όπως λέμε, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα μπει βιτρίνα. Στουντιακά. Προενισχύσεις, στα live πώς παίζεις. Στο στούντιο υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα τα οποία παίζουν. Δηλαδή, να σου πω, ας πούμε, ενδεικτικά προενισχύσεις, τουλάχιστον για κιθάρες, μιλάμε για Samsung PSA 1 την προενίσχυση της κιθάρας και για μπάσο. Το ADA, το κλασικό, το MP1 για κιθάρα κυρίως. Rocktron Geniac 2 και Rocktron Chameleon επίσης για κιθάρες και για μπάσο. Το AV, το 11 Rack, σταθερή αξία. Φίλε μου, εκεί είσαι γεμάτος, έτσι. Είσαι πολύ σταθερή αξία. Τρεις κομπρέσορες, δύο Maximizer, τη MK2, τη Mackie, την κονσόλα. Και συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Σάββας ο Μπετίνης. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι είναι η μεγαλύτερη συνέντευξη που έχω κάνει εδώ και 3-4 μήνες τέλος πάντων. Αλλά είναι τόσο απολαστική η κουβέντα μαζί σου, Σάββα, που πραγματικά θα πρέπει να συντομεύουμε όμως, γιατί δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και το ταξίδι μας το ηχητικό. Σωστά. Τώρα τι ήθελα να πω. Ωραία. Φτάσαμε εσύ ως το 2020. Πες μας λίγο, σε παρακαλώ, που λέω όσον αφορά το μέλλον τώρα. Τι γίνεται, τι έχουμε να περιμένουμε λοιπόν και από τον Σάββα σαν Σάββα σε προσωπικό επίπεδο, με όλα αυτά που κάνεις,
αλλά και από τους AC Death. Εγώ θα προτιμήσω να ξεκινήσω με την μπάντα ουσιαστικά, γιατί λέμε ήταν η ατάκα του Harrison Ford στο K19, The Widowmaker, την ταινία Without You I Am Nothing, Without Me You Are Nothing. Χωρίς την μπάντα εγώ δεν είμαι τίποτα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να δουλεύουμε καινούριο υλικό. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα για το πότε θα μπούμε στούντιο για το επόμενο άλμπουμ, όπως επίσης δεν έχουμε εικόνα ακόμα και δισκογραφικά που θα κινηθούμε. Οπωσδήποτε υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα μέχρι το επόμενο άλμπουμ. Και αν μη τι άλλο, ευχόμαστε όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό να τελειώσει σχετικά σύντομα, όχι για κανένα άλλο λόγο, για να μπορέσουμε να ανεβούμε σε ένα σανίδιρο, αδερφέ, να παίξουμε σαν άνθρωπο. Αυτό πιστεύω όλες οι μπάντες, όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μπάντες, όλοι όσοι έχουν κάποιο μουσικό όργανο, γυρίζουν και λένε ρε παιδιά, και συγγνώμη που θα το πω. Με όλο το σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς, έτσι, που συγγνώμη, οι άνθρωποι αυτοί ήταν απλά ανίδεοι. Διάβασα εχθές τα περίφημα μέσα, μέτρα. Ναι, το είδες αυτό. Είπανε. Τι πράγματα είναι. Ναι, παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Απλά δεν γίνονται. Από εκεί και πέρα τώρα, εγώ σαν προσωπικότητα δεν νομίζω ότι θα κάνω κάτι διαφορετικό από ό,τι έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθώ, Χρήστο, να είμαι πάνω απ' όλα ο εαυτός μου. Προσπαθώ να είμαι τίμιος με όλους. Έχω ένα μεγάλο κακό, ξέρει. Δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια μου. Και αυτό μου έχει κοστίσει. Η αλήθεια είναι. Εγώ που σε ξέρω, ναι, είσαι όντως ευθύς άνθρωπος και ποτέ δεν μάσεις τα λόγια σου. Αυτό όντως ενδεχόμενα να καμιά φορά να μην αρέσει, να στεναχωρεί, να απομακρύνει τέλος πάντων, αλλά όπως και να έχει, είσαι ευθύς άνθρωπος, Σάβα μου. Αυτό είναι το κυριότερο. Έτσι έχω μάθει, αν θες. Και συνεχίζουμε. Σάβα Μπετίνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πάνω απ' όλα εσένα και τα παιδιά που στάθηκαν δίπλα μας και μας άκουσαν. Έτσι ακριβώς. Πολλοί κόσμοι σήμερα μας άκουσε. Ευχαριστούμε και θεωρώ ότι από τη νέα σεζόν όποτε θα χρειαστεί πάλι θα σε έχουμε κοντά μας, έτσι. Χαρά μου θα είναι. Καλό σου βράδυ και εμείς θα ξαναμιλήσουμε. Να είσαι καλά και γερός πάντα. Έγινε, Χρήστο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Σάββας ο Μπετίνης των AC Death σε μια όντως συνέντευξη εφόλης της ύλης. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε για μία ώρα περίπου. Θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε αυτήν την συνέντευξη, την φοβερή συνέντευξη θα λέγαμε, στο YouTube. Βέβαια, το θα παίξει μετά από 2-3 μέρες. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε το ταξίδι μας και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας εκεί που είχαμε μείνει. Θα πάμε στο Pieces of Mankind. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο το έχει ζητήσει ο φίλος και πρώην συμπαραγωγός μας, ο Φάνης. Ένα τραγούδι το οποίο είναι ορόσημο θα λέγαμε στους AC Death μέσα από το Pieces of Mankind. Αφιερωμένο λοιπόν στον Φάνη, Reappearing Freedom. Τραγούδι special αφιερωμένο για τον Σάββα τον Νικολαίδη, επίσης ήθελε να ακούσει κάτι από το Pieces of Mankind. Για την συνέχεια θα περάσουμε στο 2000. Το 2000 θα ακούσουμε μια κομματάρα την οποία την έχει επιλέξει ο ίδιος ο Σάββας ο Μπετίνης. Misery, Colored Yellow Black. Μα τι έπος ήταν αυτό, όντως πραγματικά. Θα παραμείνουμε σε εκείνο το άλμπουμ και θα παραμείνουμε γιατί σας το τάξαμε. Πρέπει να ακούσουμε την τριλογία βασικά, το Random's Manifest, και να τα ακούσουμε και να μείνει έτσι για πάντα, ρε παιδί μου, σε αυτήν την εκπομπή έτσι όπως πρέπει. Απολαύστε την τριλογία.
Life is simply like the now.
Αυτή ήταν λοιπόν η τριλογία Randoms Manifest από το 2000, το οποίο το ακούσαμε όλο έτσι. Κάπου εδώ θα έπρεπε να θυμίσω σε όλους ότι είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα ζεστή και φόλης της ύλης με τον Σάββα Μπετίνη, ιδρυτή ψυχή των AC Death και Kinetic. Το Kinetic το λέμε και είναι άλλο ένα πράγμα διαφορετικό, όπως μας τόνισε και ο ίδιος στην πορεία του. Το αναφέρω γιατί είναι η ώρα να περάσουμε σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, σε εκείνα τα χρόνια, αναφέρομαι στο 2003 και μετά. Πριν όμως από αυτό θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε έτσι εδώ ζωντανά με τον Νίκο, τον Απάτσι, τον Ολέθριο Ρήγμα. Άλλος ένας άνθρωπος και αυτός σε μεγάλη πορεία τέλος πάντων στη μουσική και στον χώρο μας από διάφορες θέσεις και αυτός. Και βασικά δέχομαι και τα μηνύματά σας εδώ πέρα. Σας άρεσε πολύ η συνέντευξη με τον Σάββα, τον Μπετίνη. Να ξέρετε ότι την συνέντευξη θα έχετε τη δυνατότητα να την ξανακούσετε όλοι και έτσι όπως πρέπει και με την ησυχία σας. Το YouTube έχω την εντύπωση μετά από κανένα διήμερο. Να συνεχίσουμε την πορεία μας έτσι όπως προείπαμε όσον αφορά τους Kinetic, και νομίζω ότι αναφερθήκαμε κάπου και στη συνέντευξη όσον αφορά το album The Chain That Bind Us. Μέσα από εκεί είχε γίνει και βίντεο κλιπ καλό. Το θυμάμαι τότε πολύ χαρακτηριστικά, ήμασταν μαζί κιόλας στην Sleazy Rider τότε στον Τόλι του Μπαλατζά. Never Ending Winter για όλους εσάς. Να σας ευχαριστήσω όλους για τα πολύ καλά σας λόγια. Πραγματικά αρκετός κόσμος είναι η αλήθεια ότι τόση ώρα τέλος πάντων επικοινωνούσαμε με μηνύματα. Πολύ καλά τα λόγια σας, σας ευχαριστώ ενθαρρυντικά θα έλεγα. Βέβαια είναι η αλήθεια ότι εδώ πέρα κάπως έρχεται και η ώρα που θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε τέλος πάντων. Καλά ήταν όλο αυτό το διάστημα. Είπαμε ότι σήμερα είναι η προτελευταία εκπομπή με τον Σάββα τον Μπετίνη και τους AC Death, και αύριο θα έχουμε τον Νίκο τον Απάτσι από τους Ολέθριο Ρήγμα. Συνεχίζουμε όμως εμείς την πορεία μας έτσι τέλος πάντων όπως ξεκινήσαμε και πάμε στο Ίδωλον 2012 πλέον. Εδώ έχουμε το όντως την νέα εποχή των AC Death, πιο μεστό άλμπουμ το Ίδωλον, μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι αρκετές χιλιάδες views στο YouTube, πάμε να τα απολαύσουμε. Ρωτάτε αρκετοί όσον αφορά την διάρκεια της εκπομπής και τι έγινε. Λοιπόν, δεν θα μας νοιάξει η διάρκεια της εκπομπής. Αυτά που είναι να παιχτούν, θα παιχτούν. Θα παιχτούν γιατί περνάμε καλά, γιατί είναι πολύ όμορφα όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία βιώνουμε σήμερα και με τη συγκεκριμένη μουσική, αλλά ίσως μας έφτιαξε και τη διάθεση και ο σημερινός μας καλεσμένος, ο Σάββας Μπετίνης, με τον οποίο είχαμε μια πολύ ωραία εκβαθέων θα λέγαμε συζήτηση. 2012 κυρίες και κύριοι, εκεί είμαστε στο Ίδωλον, αλλά τώρα σας έχω μία έκπληξη. Εκεί είμαστε πάλι, στο 2012. Όμως, τι, για δείτε, πάμε. Μάλιστα κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η AC Death και ακούσαμε σε μία διασκευή τους σε Iron Maiden, βέβαια ήταν το πασίγνωστο Deja Vu, μέσα από μία από τις πολλές θα λέγαμε αλλά πολύ αξιόλογες συλλογές που περιείχε κατά καιρούς το περιοδικό που όλοι αγαπάμε, το Metal Hammer. Πέραν από τις διασκευές βέβαια, εκεί πέρα κάπου ενδιάμεσα τέλος πάντων μεταξύ Ίδωλων και Hall of Mirrors, ο Σάββας ο Μπετίνης έκανε και άλλα πράγματα. Τι έκανε? Έκανε guest φωνητικά Principality of Hell. Εκεί πέρα λοιπόν ο Σάββας Μπετίνης ερμηνεύει Εξόντους και Strike of the Beast. Μουσική.
Κυρίες και κύριοι, Σάββας Μπετίνης και Principality of Hell από την χρονιά του 2014 μέσα από το άλμπουμ Fire and Brimstone. Ακούσαμε την διασκευή των Exodus, Strike of the Beast. Ενώ για τη συνέχεια περνάμε στην μαγική χρονιά του 2015 και λέω μαγική γιατί τότε κυκλοφόρησαν το Hall of Mirrors. Ένα άλμπουμ θα λέγαμε κορονίδα στην ιστορία των AC Death. Hall of Mirrors λοιπόν, και εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει επιλέξει ο ίδιος ο Σάββας για να ακούσετε. Πάμε. Εδώ είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στον COVID-19 Radio. Ακούτε την εκπομπή Zion's Extreme Mix κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Εξαιρετικά για σας, σήμερα προτελευταία εκπομπή. Αύριο η τελευταία. Σήμερα λοιπόν είχαμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον Σάββατο Μπετίνη, τον AC Death, σε ένα αφιέρωμα σήμερα που ξεκινήσαμε από 10 η ώρα και βλέπω ότι κοντεύει, είναι 12 και 20, πάει 12.30 και εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Είμαστε σε εκείνη την χρονιά του 2016 όπου έχουμε τις επανακυκλοφορίες, έτσι. Έχουμε επανακυκλοφορία Pieces of Mankind και Randoms Manifest από την Copro Records, όπου μέσα εκεί πέρα βρίσκουμε μία demo εκτέλεση σαν bonus, αυτό θα ακούσουμε, γιατί σας αγαπάω και σας γουστάρω πολύ ρε παιδί μου και γιατί το ζητήσατε διάφοροι αυτό το τραγούδι. Για όλους εσάς λοιπόν που το ζητήσατε, σε demo version από την επανακυκλοφορία του 2016 του Pieces of Mankind, Reappearing Freedom. Έτσι λοιπόν, με Reappearing Freedom μέσα από μια demo εκτέλεση της επανέκδοσης του Pieces of Mankind του 2016, τραγούδι special αφιερωμένο για τον Σάββατο Νικολαίδη και για τον Φάνη. Λοιπόν, η συνέχεια επίσης δυνατή, σε μια αγαπημένη διασκευή των AC Death, θα ακούσουμε το Battery των Metallica. Τέσσερις μήνες λοιπόν εκπομπών εδώ πέρα κοντά σας κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Ήμουνα εδώ, τα αφιέρωσα όλα για αυτήν την εκπομπή. Είναι η αλήθεια ότι περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές παρέα. Τι να πρωτοθυμηθώ, ποιες κουβέντες και με ποιους από όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους αυτής της εκπομπής. Είναι η αλήθεια ότι απολαύσαμε μεγάλα ονόματα της ελληνικής και μη σκηνής, έτσι. Δεν θα ξεχάσουμε τον Άφαζελ, τον Ancient. Τέλος πάντων, ωραίες στιγμές. Θέλω να προχωρήσουμε όμως και να προχωρήσουμε εκεί που πρέπει ρε παιδί μου, στο point και στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. 2019 λοιπόν και οι AC Death κυκλοφορούν το Primal Energies. Μέσα από το Primal Energies, σαν πρώτο, η πρώτη επιλογή μέσα από εκείνο το άλμπουμ θα είναι του Σάββατου Μπετίνη. Εκείνος επέλεξε το Inner Demons. Για όλους εσάς που αυτή τη στιγμή είστε ακόμη πιο πολύ. Πάμε. Κομματάρα θα λέγαμε το Inner Demons και... Πάμε προτελευταίο για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Προτελευταίο και πάμε στο ομώνυμο, το Primal Energies. Έτσι είχαμε και μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Σάββατο Μπετίνη, τον AC Death. Κάναμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στους AC Death.
μια μεγάλη κουβέντα επίσης, και αισίως κοντεύουμε, είναι ένα τέταρτο πριν την πρώτη πρωινή. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε το τελευταίο, βέβαια εννοείται ότι είναι μέσα από το τελευταίο άλμπουμ των AC Death, αφού εκεί βρισκόμαστε, είναι το Reality in Fear, ένα πανέμορφο τραγούδι. Με αυτό θα κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω όλους σήμερα που ήσταν συντονισμένοι εδώ στο COVID-19 Radio, κάναμε καλό παρεάκι, περάσαμε πολύ ευχάριστα και ευελπιστούμε αύριο να είμαστε πάλι όλοι εδώ μαζί για να απολαύσουμε το αφιέρωμα στο Σωλέθριο Ρήγμα, αλλά και την συνέντευξη κουβέντα που θα έχουμε με τον Νίκο τον Απάτσι. Από μένα τίποτα άλλο, να είστε καλά, καλό βράδυ. Ας απολαύσουμε το Reality and Fear. Αυτό το Σάββατο 27 Ιούνιου η Ολέθριο Ρήγμα στην εκπομπή Zion's Extreme Mix. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος τον Ολέθριο Ρήγμα σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλη στο Χρήστο Δούκα. Αυτό το Σάββατο, 27 Ιούνιου, Νίκος και Ολέθριο Ρήγμα, μόνο στο COVID-19 Radio. Συντονιστείτε. Κυρίες και κύριοι, ο Χρήστος Δούκας. COVID-19 Radio. Μαζί σας 24 ώρες το 24ωρο, γεμάτα από μουσική και από τις εκπομπές μας. Συντονιστείτε στο καλύτερο ιντερνετικό ραδιοφωνό της χώρας, COVID-19 Radio. Συντονίσου και εσύ μαζί μας.